Άμεση κυρία Μαρίνα Καλογρεδάκη, είναι διευθύντρια του ΤΕΠ στο ΚΑΤ Αθηνών. Πάμε να τη συναντήσουμε και να την ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε χαίρομαι εμείς. Πολύ που βρίσκομαι κοντά σας. Κυρία Καλογρεδάκη, είναι τόσο άσχημα τα πράγματα στο μέτωπο της διαχείρισης της πανδημίας εκεί στα νοσοκομεία της Αττικής. Δυστυχώς τα νέα δεν είναι βίωνα, αυξάνονται τα κρούσματα, αυξάνεται η βαρύτητα και αυτό είναι μια συνεχόμενη ροή που έχουμε και βλέπουμε τη διαφορά από τη μία μέρα στην άλλη. Ήδη και εμείς σαν νοσοκομείο που είμαστε νοσοκομείο τραύματος, παρόλα αυτά έχουμε μετατρέψει τις μονάδες μας σε μονάδες COVID και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για μας, καθώς σε λίγο θα έχουμε όλα τα τροχαία στους διαδρόμους, γιατί δεν θα έχουμε μονάδες να τα νοσηλεύσουμε. Όλα τα τροχαία στους διαδρόμους, καθώς δεν υπάρχουν μονάδες. Θέλετε να μας φέρετε κάποια χαρακτηριστικά? Δεν είναι ακόμα, δεν είναι ακόμα. Βέβαια, αλλά εκεί οδεύουμε. Αυτό, εκεί οδεύουμε. Αλλά με το δεδομένο ότι και σήμερα ανακοινώθηκαν περισσότερες από 2.000 μολύνσεις στην Αθήνα, στην Αττική, δυστυχώς είναι αυτό, ότι τα πράγματα αρχίζουν πάρα πολύ και δυσκολεύουν. Καθημερινά πόσες εισαγωγές έχουμε? Δεν ξέρω, έχετε κάποια στοιχεία, κυρία Καλογρεδάκη, στο νοσοκομείο σας? Συγκεκριμένα στοιχεία όχι, πόσα είναι COVID, όχι, δεν έχω στοιχεία να σας πω. Απλά μπορώ να σας πω ότι η κλινική COVID αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν γεμάτη και από όλα τα περιστατικά, μόνο δύο περιστατικά είναι που δεν έχουν εμβολιαστεί, που είναι εμβολιασμένα, συγγνώμη, και όλα τα υπόλοιπα ασθενείς είναι ανεμβολιαστοί. Πολύ σοβαρή. Τη δική σας εκτίμηση, κυρία Καλογρηδάκη, φτάσαμε πάλι στο Νοέμβριο να λέμε για νέο κύμα πανδημίας, για ενδεχόμενο lockdown, αρχίζουν έτσι και φουντώνουν τα σενάρια αυτά. Τι συμβαίνει, τι φταίει? Φταίει ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στον ιό να μεταλλάσσεται και να παίρνει αρκετή δύναμη ώστε να μπορεί να δράσει στο ανθρώπινο σώμα. Και βέβαια και η κυρία Γκάγκα ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει και μείωση των προγραμματισμένων χειρουργείων στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Και έχει στείλει σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Προσπαθεί η κυβέρνηση όπως μπορεί να αναχαιτήσει αυτό το κύμα της πανδημίας? Προσπαθεί, αλλά αυξάνονται τα κρούσματα, αλλά και δυστυχώς και τα διασωληνωμένα και στο Τζάνια και στο Ελπίς και το δικό μας το νοσοκομείο. Ξαναεπανερχόμαστε σιγά-σιγά όπως ήμασταν πριν, μετατρέποντας τις μονάδες σε COVID, ενεργοποιώντας πάλι τις κλινικές COVID, οι οποίοι εμείς που δεν είμαστε νοσοκομεία τόσα του COVID, έχουμε κι εμείς ξαφνικά μετατραπεί σε τέτοια νοσοκομεία που έχουμε πάρα πολύ κόσμο COVID. Και αυτό είναι μία δυσχέρεια και για τους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι έχουν την οσηρότητα από άλλες νόσους και δεν μπορούν φυσικά με το ίδιο ιατρικό προσωπικό να εξυπηρετηθούν. Κυρία Καλογρηδάκη, έχει βάσει μία συζήτηση που έχει ξεκινήσει, πολλά ακούγονται, βλέπουμε στην Αυστρία τι γίνεται, στη Γερμανία τι ακούγεται, αναφορικά με ένα lockdown, πιο σκληρά περιοριστικά μέτρα. Είναι ρεαλιστική αυτή η συζήτηση? Είναι ίσως μονόδρομος? Αυτό θα το δείξει η ιστορία. Αν αυξηθούν τα κρούσματα ακόμα πολύ περισσότερο, πιστεύω ότι είναι μονόδρομος. Στο ίδιο έργο θεατές, εγώ θα έλεγα. Υπάρχει και μια επιβάρυνση ψυχολογική και στους πολίτες, κυρίως στους εμβολιασμένους, που μπήκαν στη διαδικασία και πολύ καλά έκαναν και βλέπουν ότι οδηγούμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, όλοι όσοι είναι εμβολιασμένοι δεν νοσούν τόσο. Δηλαδή, βέβαια, βέβαια. Δεν είναι βαριά. Δεν κινδυνεύουν. Δεν κινδυνεύουν. Ναι, έχουν συμπτώματα κοινής γρήπης. Ξέρετε, πολλοί έχουν πέσει το τρυπάκι βέβαια και λειτουργούν κάπως επιπόλαια. Δηλαδή, εγώ έχω εμβολιαστεί, δεν θα φορέσω τη μάσκα μου, δεν θα τηρήσω τις αποστάσεις. Πολλά τα παραδείγματα. Δεν είναι ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι η πρώτη πανδημία, η πιο μεγάλη, ήταν το 1918 με τον ιό της γρίπης, όπου εκεί χάθηκε το 1/3 του πληθυσμού. Και τότε, πριν βγει το εμβόλιο, ο κόσμος πέθανε από τον ιό της γρίπης. Τώρα οι περισσότεροι περνάμε τη γρίπη ενδημικά. Και όχι, γι' αυτό θέλουν. Θέλουμε η πανδημία να γίνει ενδημία, να πάρει ενδημική μορφή. Κυρία Καλογρηδάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα πούμε τα πράγματα να είναι καλύτερα.